Ασφαλιστικά γραφεία Λαμπερνάκη. Με ειδικές τιμές σε ανέργους, αγρότες, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον. Στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28300. Πραγματικά σπουδαία πορεία. Καταφέρατε τον στόχο της ανόδου στην Α2. Δύο λόγια για όλη αυτή την προσπάθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και πολύ ικανοποιημένες για το στόχο που καταφέραμε φέτος να τον πετύχουμε. Ο στόχος από πέρσι ήταν η άνοδος. Φέτος όμως έγιναν καλές κινήσεις από τη διοίκηση και από τον προπονητή. Είχαμε καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Αυτό φάνηκε η δουλειά στο γήπεδο και στους αγώνες. Μακάρι να έχουμε και την ίδια πορεία στην Α2. Λοιπόν, στην αρχή της σεζόν περιμένατε αυτό το ρεκόρ, το ασύλληπτο ρεκόρ που κάνατε. Καταφέρατε να μην χάσετε ούτε ένα σετ σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και στα play-off. Ο αρχικός μας στόχος ήταν να μην χάσουμε παιχνίδι. Μετά παιχνίδι το παιχνίδι βλέπαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Και ναι, από ένα σημείο και μετά ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε σετ. Τώρα για την Α2, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει ώστε η ομάδα να πάει το ίδιο καλά και σε αυτήν την κατηγορία που έχει σίγουρα περισσότερες απαιτήσεις. Εντάξει, η Α2 είναι μια απαιτητική, πιο απαιτητική κατηγορία από ό,τι είναι αυτή, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολη. Όλες οι αθλητρίες σχεδόν έχουμε αγωνιστεί στην Α2 και έχουμε αγωνιστεί και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Το μόνο που χρειάζεται είναι δουλειά μες στο γήπεδο, τίποτα άλλο. Σπουδαία χρονιά, καταφέρατε το στόχο της ανόδου, μάλιστα με ένα ρεκόρ αξιοζήλευτο. Δύο λόγια γι' αυτό. Το ρεκόρ αυτό δεν ήταν από την αρχή στόχος, απλώς παιχνίδι με παιχνίδι. Καταλάβουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, στείνεται πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο και παίρναμε τα παιχνίδια, θα έλεγα, πάρα πολύ εύκολα. Το θετικό είναι ότι κρατήσαμε αυτό το 0 στους αγώνες μας και στα play-off και αυτό το κάνει ακόμα πιο ισχυρό. Τώρα όσο για την όλη προσπάθεια που έγινε από την αρχή και από όλους τέλος πάντων, για τον κόσμο, για τη διοίκηση, για τις παίχτριες. Ο κόσμος θα έλεγα ότι ήταν δίπλα στην ομάδα, γέμιζε σε κάθε αγώνα το γήπεδο. Για τη διοίκηση είπα προηγουμένως ότι ήταν ένα προσωπικό στοίχημα όλης της διοίκησης και προσωπικά βέβαια του Προέδρου από το καλοκαίρι ακόμα να στηθεί μια ομάδα για να ανεβεί κατηγορία. Ο μόνος στόχος ήταν αυτός. Είχε γίνει και πέρσι η ίδια προσπάθεια, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, οπότε φέτος ήταν μονόδρομος. Και είμαι ευχαριστημένος που μπόρεσα να προσφέρω και εγώ σε αυτή την ομάδα και να ανεβεί κατηγορία Α2. Για τη νέα χρονιά μας μίλησε η Παπαστεφάνου και μας είπε ότι υπάρχει εμπειρία για να ανταπεξέλθει η ομάδα ακόμα και σε αυτήν την κατηγορία. Η δικιά σας άποψη? Σίγουρα κάθε χρόνος που περνάει είναι και χρόνος εμπειρίας. Η Α2 είναι μια πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Χρειάζονται σωστές κινήσεις και πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτεί η ομάδα να κάνει σωστές κινήσεις για να ανταποκριθεί και σε αυτήν την κατηγορία την Α2.